Lace Project. Lace Project. Lace Project. Πρόκειται για έναν απλό βράχο ή μήπως μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο όπως ένα εξωγήινο σκάφος? Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Από τότε που ξεκινήσαμε να εξερευνούμε το διάστημα, σκοπός μας ήταν να κοιτάξουμε όλο και πιο μακριά από το ηλιακό μας σύστημα, για να δούμε τι υπάρχει εκεί. Έτσι λοιπόν, το 1992 ανακαλύψαμε τη ζώνη του Κάιπερ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά παγωμένη και βραχώδη περιοχή πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα. Η συγκεκριμένη ζώνη έχει 3 εκατομμύρια από παράξενα αντικείμενα. Το μέγεθος ορισμένων εξ αυτών υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα διαμέτρου και μπορεί να φτάσει έως και τα 1000 χιλιόμετρα. Πιστεύετε ότι τα περισσότερα από αυτά είναι απομεινάρια από τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος που συνέβη πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Στη συγκεκριμένη φάση έχουμε χαρτογραφήσει περίπου 2.000 από αυτά, αλλά μην ξεχνάτε ότι σας προανέφερα αριθμό 3 εκατομμυρίων. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν υπάρχουν και πολλές ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις που έγιναν πρόσφατα, όπως μερικά περίεργα και μυστηριώδη αντικείμενα. Ένα από αυτά έχει μπερδέψει εντελώς τους επιστήμονες. Ένα αντικείμενο που θα μπορούσε κατά άλλους να είναι ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο. Τον Απρίλιο του 2016, το πρωτοποριακό ερευνητικό σκάφος της NASA New Horizons, δηλαδή Νέοι Ορίζοντες, φτάνει στη σκοτεινή και μυστηριώδη ζώνη του Κάιπερ. Καθώς το σκάφος κινείται πέρα από τον πρώτο του στόχο, τον Πλούτονα, οι αισθητήρες του καταγράφουν ένα μεγάλο αντικείμενο με μυστηριώδη τροχιά. Έτσι λοιπόν, του δίνουν το δυσίωνο όνομα Άρων, από τον κέλτικο θεό του θανάτου, του πολέμου, του τρόμου και της εκδίκησης. Η διάμετρός του είναι 133 χιλιόμετρα. Συνεπώς, μιλάμε για ένα τεράστιο αντικείμενο. Ό,τι κι αν είναι ο Άρων, συμπεριφέρεται πολύ περίεργα. Ενώ οι ερευνητές παρατηρούν το συγκεκριμένο αντικείμενο, αυτό φαίνεται να γίνεται πιο φωτεινό και στη συνέχεια να εξασθενεί η λάμψη του με ακριβή και επαναλαμβανόμενο ρυθμό, υποδηλώνοντας ότι περιστρέφεται. Τα περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη είναι κομμάτια βράχων με πάγο, όμως το συγκεκριμένο φαίνεται να είναι φτιαγμένο από κάτι άλλο. Και κάπου εδώ ξεκινάει ένα ακόμα μυστήριο. Ο Άρων περιστρέφεται τόσο γρήγορα, περίπου μία φορά κάθε 5,5 ώρες, που αν ήταν φτιαγμένος από πάγο και βράχο, θα έπρεπε να είχε διαλυθεί σε πολλά μικρά κομμάτια λόγω της φυγόκεντρης δύναμης. Άρα, συμπεραίνουμε ότι το αντικείμενο αυτό είναι φτιαγμένο από κάτι πολύ πιο δυνατό από τον βράχο. Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που έκανε τους επιστήμονες να αναρωτηθούν τι είναι αυτό και από τι είναι φτιαγμένο. Έτσι η NASA οδηγεί το New Horizons προς την κατεύθυνσή του, προκειμένου να ρίξει μια πιο κοντινή ματιά. Ό,τι κι αν είναι ο Άρων, είμαστε σε θέση να το μάθουμε, δήλωναν. Αλλά την κρίσιμη στιγμή, τα κυκλώματα των ανιχνευτών ξαφνικά απενεργοποιήθηκαν, κάνοντας πολλούς να πιστέψουν ότι έπαθαν ανεπανόρθωτη ζημιά. Οι επικοινωνίες χάνονται σαν κάτι να εμποδίζει το σήμα του σκάφους, σαν κάποιος να παρακολουθεί την παρουσία μας εκεί. Μόλις όμως το σκάφος απομακρύνθηκε από τον Άρων, οι επικοινωνίες αποκαταστάθηκαν και πάλι. Ό,τι και αν συνέβη στους υπολογιστές του New Horizons, μας εμπόδισε να ανακαλύψουμε την αλήθεια για αυτό το ενδιαφέρον αντικείμενο που περιστρέφεται. Αργότερα, ασφαλώς, η NASA το απέδωσε σε σφάλμα του υπολογιστή, κάτι που ορισμένοι θεώρησαν ότι είναι μία ακόμα απόκρυψη στοιχείων. Όμως πριν χαθεί η επαφή,
Οι επιστήμονες είδαν ότι ο Άρων περιστρέφεται με τρόπο που θυμίζει ένα μεγάλο διαστημόπλοιο. Ορισμένοι ερευνητές υπέθεσαν ότι η περιστροφή του αντικειμένου αυτού δημιουργεί τεχνητή βαρύτητα και βάσει αυτού ξεκίνησαν οι θεωρίες περί γιγάντιου εξωγήινου σκάφους. Μην ξεχνάτε ότι κάτι αντίστοιχο έχουμε δει και σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Μέσω πειραμάτων που πραγματοποιούνται από τη δεκαετία του 60 στη NASA, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να επιζήσει με τεχνητή βαρύτητα προερχόμενη από περιστροφή. Θα προκαλούσε ανεπανόρθωτες βλάβες στο σώμα, αλλά και στον εξοπλισμό του σκάφους όπου θα ταξίδευε. Αν και η επιφανειακή ταχύτητα των 80 χιλιόμετρων την ώρα του Άρων είναι αρκετά γρήγορη για να δημιουργήσει βαρύτητα, δεν είναι αρκετή όμως για γήινους επιβάτες. Μπορεί αυτό που υπάρχει πάνω του ή μέσα του να είναι ένα πλάσμα που δεν χρειάζεται τεχνητή βαρύτητα. Αν ο Άρων είναι κάποιο είδος τεχνουργήματος, πιθανότατα να επανδρώνεται από όντα που δεν μοιάζουν καθόλου με εμάς. Το τελικό ερώτημα είναι τι κάνουν εκεί. Θα μπορούσε αυτό το αντικείμενο τελικά να είναι ένα διαστρικό εξωγήινο σκάφος κάποιου προηγουμένου πολιτισμού? Απαντήσεις δεν μπορούν να δοθούν με βεβαιότητα, μιας και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, χωρίς όμως να αποκλείουμε τα πάντα. Πιθανότατα στο μέλλον να έχουμε ακόμα μία ευκαιρία να έρθουμε κοντά και να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι ο Άρων. Αν ήσουν ένας εξωγήινος που θα ήθελε να δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο για να μελετήσει αυτά τα φοβερά πλάσματα που ονομάζονται άνθρωποι, η ζώνη του Κάιπερ θα ήταν ένα πολύ καλό μέρος για να το στήσεις, αλλά και να κρυφτείς παράλληλα. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας! Ο πρόσφατος Άγιος, ο ασυρματιστής του Θεού. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον Άγιο Παΐσιο. Δεν θα ασχοληθούμε γενικά με τη ζωή του, κάτι που μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα στο χώρο του διαδικτύου, αλλά με τα μυστήρια και τα υπερφυσικά περιστατικά της ζωής του. Ο γέροντας Παΐσιος, Άγιος πια, είναι μία μορφή που έχει χαρακτεί στην καρδιά και στην ψυχή πολλών ανθρώπων. Όσοι είχαν την τύχη ή την ευλογία, όπως λένε, να τον γνωρίσουν, ακόμα και σήμερα τον αισθάνονται δίπλα τους. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Παΐσιος ή κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας. Στις 7 Αυγούστου του ίδιου έτους και μάλιστα μία εβδομάδα πριν οι Φαρασιώτες φύγουν για την Ελλάδα, βαφτίζεται από τον ιερέα της Ενορίας, Αρσένιο, και μετέπειτα Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Και κάπου εδώ ξεκινάει το πρώτο μυστήριο. Ενώ οι γονείς του ήθελαν να του δώσουν το όνομα του παππού του, ο Άγιος Αρσένιος επέμενε να πάρει το δικό του.
υποστήριζε ότι το παιδί αυτό θα γινόταν καλόγερο στη θέση του. Οι γονείς υποχώρησαν λόγω του σεβασμού που είχαν στο πρόσωπο του Αγίου. Κατά τη διάρκεια της βάπτισης και με το που ακούγεται το «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος», ένας λαμπερός σταυρός σχηματίστηκε στο μέτωπο του μωρού. Όπως ανέφερε ο Άγιος Αρσένιος στους γονείς του μωρού, η χάρις του Θεού του είπε «Αυτός θα είναι ο διαδοχός σου». Στις 14 Αυγούστου του 1924 ξεκίνησαν το μεγάλο ταξίδι του Διωγμού για την Ελλάδα. Λίγο καιρό αργότερα, ένα ακόμα μυστήριο θα σημάδευε τη ζωή του Αγίου. Στο καράβι που τους μετέφερε, μέσα στο συνωστισμό, κάποιος πάτησε το βρέφος και κινδύνεψε να πεθάνει. Όμως ο Θεός κράτησε στη ζωή τον εκλεκτό του, γιατί έμελε να γίνει χειραγωγός πολλών ψυχών στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο γέροντας βέβαια, από ταπείνωση, έλεγε αργότερα «Αν είχα πεθάνει τότε που είχα τη χάρη του βαπτίσματος, θα με έριχναν στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια και τουλάχιστον θα μου έλεγε ευχαριστώ κανένα ψαράκι και θα πήγαινα στον παράδεισο». Στην πορεία των χρόνων και καθώς ο Αρσένιος μεγάλωνε, φανερωνόταν όλο και περισσότερο η κλίση του προς τα θεία, αλλά και η επιθυμία του να γίνει καλόγερος. Οι γονείς του, αλλά και οι υπόλοιποι συγγενείς, είχαν αρχίσει να ανησυχούν ότι θα χάσουν το παιδί και ότι θα γίνει μοναχός. Τότε ήρθε κάποιος θείος του από την Αθήνα, φιλόλογος, ο οποίος τους είπε «Αφήστε με και θα τον τακτοποιήσω». Καλεί τον Αρσένιο και του λέει «Μην είσαι φανατικός. Ο Χριστός ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, όπως ήταν ο Βούδας και ο Μωάμεθ. Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι είναι Θεός ο Χριστός». Στην αρχή αντέδρασε ο Αρσένιος, αλλά η ζημιά είχε γίνει. Ο διάβολος είχε αρχίσει να τον πειράζει τόσο που σταμάτησε να πηγαίνει να προσεύχεται. Δεν κοιμόταν, είχε αμφιβολίες, ώσπου στο τέλος αποφάσισε λέγοντας «Είναι δεν είναι Θεός ο Χριστός, εγώ θα τον αγαπώ και θα προσεύχομαι». Τρέχει τότε στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και αρχίζει να προσεύχεται με κλάματα. Μέσα στο γοερό του κλάμα και τις προσευχές, ζήτησε από τον Χριστό να του δείξει ένα σημάδι ότι είναι ο αληθινός Θεός. Μετά από ώρες κλάμα και προσευχής, και ενώ ήταν σκυφτός στη μέση της εκκλησίας, ανοίγει η ωραία πύλη μόνη της και παρουσιάζεται ο Χριστός με το Ευαγγέλιο ανοιχτό και του λέει «Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Στις 20 Απριλίου του 1948 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα και τα μυστήρια συνεχίζονται. Λίγο πριν παρουσιαστεί, πήγε και προσευχήθηκε στην Παναγία να μην χρειαστεί να σκοτώσει άνθρωπο, μιας και η θητεία του θα γινόταν εν μέσω του εμφυλίου πολέμου. «Παναγία μου, φύλαξε με να μην σκοτώσω άνθρωπο». Έτσι και έγινε. Πήρε την ειδικότητα του ασυρματιστή, η οποία και τον απάλλαξε από την ένοπλη συμμετοχή του στον πόλεμο. Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίας. Ο νυν μοναχός Αρσένιος από την Κέρκυρα και τότε κύριος Παντελής Τζέκος, σε στρατιώτης του Αρσένιου, διηγείται ένα περιστατικό που εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο τα μυστήρια της ζωής του Αγίου. Αναφέρει πως κοντά στην Ναύπακτο κάνανε μία μάχη. Εκεί που υποχωρούσαν γιατί είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντάρτες, έπεσε και χτύπησε γιατί είχε ένα βαρύ ασύρματο στην πλάτη. Όταν έφτασαν οι υπόλοιποι στρατιώτες, ο Αρσένιος είδε ότι ο συστρατιώτης του έλειπε. Χωρίς καν να το σκεφτεί, βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι στρατιώτες «Άστον αυτόν, πάει αυτός, χάθηκε». Πέρασε ανάμεσα από τα ανταλλασσόμενα πυρά, έφτασε στον πληγωμένο φαντάρο, τον σήκωσε στην πλάτη του και τον γύρισε πίσω. Ο λοχαγός του Αρσένιου τότε του είπε «Εσύ κάποιον Άγιο είχες και σε βοήθησε και βοήθησες και τούτον εδώ».
Ο ίδιος ο Άγιος μας διηγείται μία ακόμα ιστορία από το στρατό. Μία ιστορία που κατέχει μία ακόμα θέση στα μυστήρια της ζωής του. Σε μία μάχη είχα σκάψει μία μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει «Να μπω κι εγώ». Στριμώχτηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται κι άλλος. Τον άφησα κι αυτόν και εγώ βγήκα έξω. Σε μια στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξεστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος. Φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι. Δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω. Τίποτα. Το βλήμα είχε περάσει ξιστά από το κεφάλι μου και μου είχε ξυρίσει μόνο λίγα μαλλιά και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδος χωρίς μαλλιά και ούτε γρατζουνιά δεν άφησε. Το είχα κάνει με την καρδιά μου. Καλύτερα είπα να σκοτωθώ μία φορά εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Τον Μάρτιο του 1953 ο Αρσένιος ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει τη μοναχική του κλίση. Έτσι επέλεξε να πάει στο Άγιον Όρος. Η ζωή τότε στο μέρος αυτό ήταν πολύ δύσκολη σε θέματα διαβίωσης. Ο ίδιος μας διηγείται. Όταν είχαν σωθεί τελείως οι μπαταρίες μου και οι δυνάμεις μου είχαν εξαντληθεί, έζησα ένα γεγονός. Μία νύχτα, ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μία αγαλίαση και τα μάτια μου έγιναν δύο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά τη χάρη. Μέχρι τότε, συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές. Αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός που με στήριξε και με κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα, στο Σινά, έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλο τρόπο. Κάποτε ο γέροντας ήταν άγρυπνος και νηστικός και περίμενε το μοτόρι, το μικρό βαρκάκι που τους περνούσε στο Άγιον Όρος. Από την εξάντληση δεν αισθανόταν καλά. Φοβήθηκε μη λιποθεμήσει εκεί και τον δουν οι εργάτες. Έκανε κουράγιο και πήγε πίσω από μία ντάνα ξύλα. Σκέφτηκε προς στιγμήν να παρακαλέσει την Παναγία και αμέσως είπε στον εαυτό του «Άθλιε, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε». Και μόλις το είπε αυτό, εμφανίζεται η Παναγία προσφέροντάς του ζεστό ψωμί και σταφύλι. Την περίοδο που είχε επιστρέψει στην Κόνιτσα για να αναστηλώσει τη μονή στο Μίου και συγκεκριμένα μία ημέρα στο δρόμο, έγινε κάτι μοναδικό. Καθώς περπατούσε σε ένα μονοπάτι μέσα από το δάσος, βγήκε μία αρκούδα μπροστά του. Τότε ο Παΐσιος, χωρίς να το σκεφτεί, έβγαλε ένα πρόσφορο και της λέει «Πάρτο και φύγε». Τότε η αρκούδα πήρε το πρόσφορο και έφυγε χωρίς να του επιτεθεί. Είναι πολλές οι μαρτυρίες των ανθρώπων που αναφέρονται στην ικανότητα του Αγίου να μιλάει στα ζώα και εκείνα να τον υπακούουν. Άλλοι πάλι αναφέρουν πως κάθε φορά που είχε πονοκέφαλο ακουμπούσε το κεφάλι του στην εικόνα της Παναγίας και ο πόνος έφευγε. Επίσης ζήμωνε πρόσφορα χωρίς προζύμι. Απλά και μόνο τα σταύρωνε και αυτά φούσκωναν. Θα πρέπει για την ιστορία να αναφέρουμε πως όταν ο Αρσένιος και η οικογένειά του μαζί με το υπόλοιπο χωριό έφυγαν από τα Φάρασα και πέρασαν στην Ελλάδα, πριν εγκατασταθούν μόνιμα στην Κόνιτσα, έμειναν για ένα μεγάλο διάστημα στο κάστρο της Κέρκυρας. Στο συγκεκριμένο μέρος ήταν που εκοιμήθη και ο Όσιος Αρσένιος, ο οποίος δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους στην Κόνιτσα. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν φύγουν, πήρε στην αγκαλιά του τον μικρό Αρσένιο, μωρό ακόμα. Τον ευλόγησε και του είπε προφητικά «Μία μέρα θα έρθεις να με πάρεις από εδώ». Και κάπου εδώ ξεκινάει ένα ακόμα μυστήριο. Τον Οκτώβριο του 1958 πηγαίνει στην Κέρκυρα. Εκεί αναζήτησε τον παλιό φίλο και συστρατιώτη του, Παντελή Τζέκο, ο οποίος μας αφηγείται και την ιστορία που ακολούθησε. Το βράδυ λοιπόν, λέω είχαμε στο δρόμο και θα φας κρέα. Όχι λέει, δεν τρώμε κρέα λέει. Τώρα, τι θα φας,
λέει ως χρυσομέ, χόρτα. Χόρτα του λέω θα φας. Λέει ναι, είσαι στα καλιά σου του λέω. Λέει ναι, αυτό θα φάω. Όταν έφαγε πήγαμε και βυθήκαμε ο ένας στο ένα κρεβάτι και άλλος στο άλλο κρεβάτι. Το βράδυ σηκωνόταν, ήτανε 12.30 η ώρα. Και απέναντι ήτανε τα εικονίσματα. Και ήρθα από πάνω μου να δει εάν κοιμάμαι. Εγώ έκανα πως κοιμόμουν. Γονάτισε, προσευχότανε, ξανά φύγε πάλι. Πήγε στο κρεβάτι του. Τις 2.30 ώρα πάλι ξανασηκώθηκε. Πάλι ήρθα από πάνω μου να δει εάν κοιμάμαι. Το ίδιο έκαμε, σηκώθηκε, έφυγε, επήγε μέσα, επήγε στο κρεβάτι του, κοιμήθηκε. 4.30 ώρες ξανασηκώθηκε. Ξανά πάλι προσευχή. Στις 6 ώρα μου λέει, σήκω, θα φύγουμε λίγο για να κάνουμε την ανακομιδή των ψάνων. Του λέω, δεν θα πάμε να κάνουμε την ανακομιδή των ψάνων. Γιατί ήταν 9 Οκτωβρίου και έβρεχε. Γιατί μου λέει, γιατί λέω, όταν άρχισε να βρέξει εδώ πέρα, από τον Οκτώβρη, τελειώνει, λέω, 10 Ιανουαρίου. 8-10 Ιανουαρίου. Πάντα εδώ στην Κυρία. Αυτό το κλίμα. Λέει, θα πάμε και δεν θα περάσουμε, λέει, 200 μέτρα και θα σταματήσει την βροχή. Επειδή τον ήξερα εγώ από το στρατό, λέω, καλά, ας πάρω μια ομπρέλα μαζί. Βγαίνοντας από το σπίτι, δεν προλάβαμε να κάνουμε λίγα βήματα και η βροχή σταμάτησε. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1962, ο γέροντας πήγε στο όρο Σινά. Την περίοδο που έφτασε εκεί, είχε μεγάλη ανομβρία. Σε φυσιολογικές συνθήκες, στην περιοχή αυτή βρέχει πολύ αραιά. Τη χρονιά όμως εκείνη ήταν ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη νερού, γιατί είχε 3,5 χρόνια να βρέξει. Ένα καραβάνι ετοιμάστηκε να πάει να κουβαλήσει νερό από μακριά. Ο Παΐσιος τότε τους είπε «Περιμένετε, μην πάτε απόψε». Τη νύχτα έκανε προσευχή και έβρεξε πολύ. Επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος, η φήμη του είχε ξαπλωθεί, με αποτέλεσμα πλήθος πιστών να τον επισκέπτονται στο κελί του στην Παναγούδα. Πολλοί από αυτούς αναφέρουν πως ενώ δεν γνώριζε ότι θα τον επισκεφτούν, ήταν έξω και τους περίμενε, γνωρίζοντας ήδη τα ονόματά τους, αλλά και το θέμα που τους απασχολούσε. Άλλοι πάλι αναφέρουν πως ενώ τον περίμεναν έξω από το κελί του, ξαφνικά εμφανιζόταν δίπλα τους χωρίς να τον έχουν ακούσει να έρχεται. Υπάρχουν και αυτοί που μαρτυρούν πως πολλές φορές τον είχαν δει να τον λούζει ένα δυνατό λευκό φως. Τόσο δυνατό που δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν για πολλή ώρα. Το κελάκι του γέροντα, το σπίτι του γέροντα, ήταν μέσα στο δάσος και ήταν περιτριγυρισμένο με ένα φράχτη από σύρμα. Έφτασα λοιπόν εκεί έξω από το φράχτη, από την αυλόπορτα, χτύπησα ένα σίδερο που είχε και είδα κάποιος βγήκε, δεν μπορούσα να δω το πρόσωπο και μου λέει, παιδί μου λέει, τι θέλεις? Λέω, τον γέροντα Παΐσιο. Και τι τον θέλεις? Λέω, δεν θα μου ανοίξεις? Κρέμασε το κλειδί πάνω σε ένα σύρμα που σύρθηκε από το σπίτι μέχρι την αυλόπορτα, ξεκλείδωσα εγώ και άρχισα να προχωρά προς το σπίτι. Όταν έφτασα κοντά στο σπίτι, αυτό ήταν σε ένα μπαλκονάκι από πάνω και εγώ από κάτω. Μου λέει, μου έχει πέσει η ζακέτα μου εδώ κάτω, λέει, δεν μου τη δίνεις λίγο? Πραγματικά πλησίασα εκεί κοντά, έσκυψα να πάρω τη ζακέτα και άπλωσα το χέρι μου έτσι, τεντώθηκα προς τα πάνω να του τη δώσω. Το κεφάλι μου έπεσε απότομα προς τα κάτω, γιατί είδα ένα φως, μια λαμπρότητα. Αλλά αυτό το φως που έβλεπα, αυτή η λαμπρότητα, αυτή η λάμψη, αυτό το πνευματικό μεγαλείο,
δεν είναι ας πούμε σαν ένα φλας ή σαν ένα δυνατό φως, αλλά μου έφερε μια βαθιά αλλίωση μέσα στο μυαλό μου, στη ψυχή μου και στο σώμα μου. Και με έναν κάποιο τρόπο έγινα εκστατικός. Γύρισα λοιπόν να περπατήσω και την ώρα που περπατούσα σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν. Λέω, μα τι είναι αυτό που είδα τώρα? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να λάμπει? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βγάζει φως? Τι συνέβηκε τώρα? Τι είδα τώρα? Δηλαδή, όταν έκανα το γύρο, είδα μπροστά μου ξανά τον Γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είχα αντικρίσει στο μπαλκόνι. Είδα ένα κανονικό γλυκό γεροντάκι. Θυμάμαι όταν είδα μια φορά την εικόνα της μεταμόρφωσης, που είναι ζωγραφισμένος ο Θεός, ο Χριστός να λάμπει και οι Απόστολοι κάτω, τότε ξύπνησε το μυαλό μου και είπα, κάτι τέτοιο έγινε και με μένα όταν είδα την πρώτη φορά τον Γέροντα. Την 3η 12 Ιουλίου του 1994, σε ηλικία 69 ετών, εκοιμήθη. Από τότε έως και σήμερα υπάρχει πλήθος ανθρώπων που αναφέρει πολλά μυστήρια όσον αφορά τον Άγιο και ακόμα περισσότερα αναφέρονται στις προφητείες του. Μην ξεχνάμε ότι τον αποκαλούσαν ο ασυρματιστής του Θεού και ίσως έτσι μετέφερε τις θεϊκές βουλές. Το σκέπος χαρισμάτων το μέστον. Το τι είναι αλήθεια και τι φαντασία, κανείς δεν ξέρει. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώς ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας! Οι ερευνητές αισθάνονται πολύ σίγουροι ότι βρήκαν τελικά τη θέση της κυβωτού του Νοέ. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Στο παρελθόν, η κυβωτός είχε χαθεί στον χρόνο, αν και πολλοί πίστευαν ότι πιθανότατα προσάραξε με τη λήξη του κατακλυσμού σε μία οροσειρά στην Τουρκία. Υπάρχει ακόμα πολύ σκεπτικισμός σχετικά με το αν αυτό το απίστευτο έβριμα είναι πραγματικά η αληθινή κυβωτός του Νόε. Αλλά οι ερευνητές παραμένουν ισχυροί στην πίστη τους ότι τα απομεινάρια που βρήκαν ανήκαν πραγματικά στην κυβωτό. Η ιστορία της κυβωτού του Νόε γοητεύει τους ερευνητές αλλά και τους κοινούς ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια, με τις ιστορίες της βίβλου για τον Νόε και τη ζωή του, αλλά και τη σωτήρια βάρκα που επιπλέει σε όλο τον κόσμο, να παραμένουν ακόμα ζωντανές. Αμέτρητοι άνθρωποι αναρωτιούνται πόσο μεγάλο πρέπει να ήταν αυτό το σκάφος και πώς ένας και μόνο άντρας με την οικογένειά του θα μπορούσε να το κατασκευάσει, αλλά και να συλλέξει ένα ζευγάρι από κάθε ζώο που υπήρχε στον κόσμο και να ζήσει σε αυτό το σκάφος για περισσότερο από ένα μήνα. Σύμφωνα με τη βιβλική ιστορία, ο Νόε επιλέχθηκε από τον Θεό και ήταν αυτός που θα έφτιαχνε αυτή τη μεγάλη βάρκα. Του έδειξε λοιπόν ότι ο κόσμος είχε ξεπέσει στην αμαρτία και την ακολασία
και δεν υπήρχε πιθανότητα λύτρωσης. Εξαιτίας αυτού, διέταξε μια τεράστια πλημμύρα, σκοτώνοντας όλους τους ανθρώπους της γης, εκτός από αυτούς που ήταν στην Κιβωτό. Μετά το τέλος του κατακλυσμού και με βάση τις βιβλικές αφηγήσεις, η Κιβωτός προσάραξε στην κορυφή ενός βουνού. Ερχόμενοι στο σήμερα, πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι το σημείο αυτό είναι στα βουνά του Αραράτ, που σήμερα είναι τουρκικό έδαφος. Τον Απρίλιο του 2010, μία ομάδα Κινέζων ερευνητών ανακοίνωσε ότι είχε βρει τα συντρίμμια της Κιβωτού του Νόε στα τουρκικά βουνά του Αραράτ, όπως ακριβώς δηλαδή ισχυρίζονταν και τα ιστορικά κείμενα. Αυτή η 15-μελής ομάδα ερευνητών έλεγε ότι ήταν 99,9% βέβαιοι για την ανακάλυψή τους, λέγοντας ότι η μόνη εξήγηση για την προέλευση αυτών των υπολοιμάτων που βρέθηκαν είναι η Κιβωτός του Νόε. Η ομάδα που ερευνούσε τα ευρήματα διοργάνωσε μία συνέντευξη τύπου και εξήγησε πως βρήκαν ένα κομμάτι ξύλου και κομμάτια από ένα σκηνί που πιθανότατα θα είχαν χρησιμοποιηθεί στην Κιβωτό. Τράβηξαν εκτενείς φωτογραφίες και βίντεο από τα ευρήματα και τα μοιράστηκαν παγκοσμίως με όσους ενδιαφέρονταν να μάθουν για αυτή την ανακάλυψη. Μία ομάδα επιστημόνων από μία χριστιανική οργάνωση, γνωστή ως Noah's Ark Ministries International, ισχυρίστηκε επίσης ότι βρήκε μία μεγαλύτερη δομή του πλοίου σε περίπου 4.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στα βουνά του Αραράτ. Τα βουνά αυτά υπολογίζεται ότι έχουν ύψος περίπου 5.100 μέτρων, ενώ τα κομμάτια ξύλου που βρήκαν λέγεται ότι είναι περίπου 4.800 ετών, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τις ιστορίες που αναφέρονται στη γένεση. Αυτό που κάνει αυτή την ανακάλυψη τόσο μοναδική είναι ότι οι ερευνητές δεν βρήκαν μόνο θραύσματα από ξύλο κυπαρισιού, δηλαδή το ακριβές ξύλο που είχε διαταχθεί να χρησιμοποιήσει ο Νόε, αλλά βρήκαν επίσης στοιχεία ότι το πλοίο χωρίστηκε σε πολλά μικρά τμήματα. Αυτά τα τμήματα μοιάζουν πολύ με τους στάβλους που θα είχαν χρησιμοποιηθεί για να στεγάσουν τα ζώα. Σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές, αυτοί οι στάβλοι θα είχαν αρκετά μεγάλο μέγεθος, ώστε να χωρούν περίπου 2 από τα περισσότερα ζώα στη γη, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων θηλαστικών, όπως λιοντάρια, αρκούδες ή ελέφαντες. Η ακριβή τοποθεσία αυτών των ευρημάτων λέγεται ότι κρατήθηκε μυστική από την τουρκική κυβέρνηση για να γίνουν περαιτέρω ανασκαφές. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές εικασίες ότι αυτά τα ευρήματα μπορεί να μην είναι γνήσια. Από την άλλη, υπάρχουν και αυτοί που απορρίπτουν την ιδέα ότι η Κιβωτός του Νόε υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα. Υπάρχει μάλιστα μία ιστορία που λέει ότι πριν πάρα πολλά χρόνια ένας Κούρδος Ρεσίβιος μετέφερε στο συγκεκριμένο σημείο μία μεγάλη ποσότητα ξυλίας προκειμένου να κατασκευάσει ένα μεγάλο πλοίο. Για ποιο λόγο, μη με ρωτήσετε, γιατί δεν το γνωρίζω. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε πάντα για μία εικασία. Λόγω του χιονιού που έλειωνε, αλλά και των συνθήκων, το ξύλο περνούσε γρήγορα σε μία φάση γύρανσης, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι είχε πρόσφατα αποκαλυφθεί, αφού είχε παγιδευτεί κάτω από τον πάγο για πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί οι ισχυρισμοί βέβαια δεν αποδείχτηκαν ποτέ, αλλά υπήρξαν και αυτοί που πίστευαν ότι όλο αυτό συνέβη προκειμένου να δημιουργήσουν ένα αξιοθέατο που θα προσέλκυε κόσμο, άρα και χρήμα. Υπάρχουν και οι επιστήμονες που ναι μεν πιστεύουν στην ύπαρξη της Κιβωτού, αλλά όχι σε αυτή την τοποθεσία, όχι τόσο ψηλά. Θεωρούν αδιανόητο να φτάσει σε τέτοιο υψόμετρο, δηλαδή 4.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, διότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει τόσο νερό στον κόσμο. Μία ακόμα πιθανή τοποθεσία που μπορεί να προσάραξε η Κιβωτός του Νόε είναι το βουνό Ντουρουπίναρ, που βρίσκεται και αυτό στην Τουρκία. Το βουνό είχε ερευνηθεί για πολλά χρόνια, με χιλιάδες ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτή θα ήταν η πιο εύλογη περιοχή όπου η Κιβωτός θα είχε χτυπήσει στεριά. Το 1959, μία ομάδα ερευνητών από την Τουρκία ανακάλυψε έναν ενδιαφέρον σχηματισμό βράχου που πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι έμοιαζε με το κύτος ενός πλοίου.
Το 1977, μια ομάδα ερευνητών κατευθύνθηκε στην περιοχή για να ερευνήσει την οροσειρά, αφού ορισμένοι από αυτούς είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο τόπος προσάραξης της διάσημης Κιβωτού. Ενώ έψαχναν την περιοχή, οι ερευνητές βρήκαν πολλά κομμάτια μετάλλου που πίστευαν ότι θα μπορούσαν αρχικά να ανήκουν στην Κιβωτό. Θεωρίες όμως που θα μπορούσαν πολύ άνετα να αμφισβητηθούν, διότι στη συγκεκριμένη οροσειρά υπάρχει και ένα ηφαίστειο, που πολλοί πιστεύουν ότι μία έκρηξή του πριν πάρα πολλά χρόνια θα είχε προκαλέσει μέσω της λάβας του αυτά τα ευρήματα. Μετά από περαιτέρω έρευνα, αποδείχτηκε ότι αυτά τα υποτιθέμενα κομμάτια σιδήρου ήταν στην πραγματικότητα μαγνητίτες, που περιείχαν τιτάνιο, επιβεβαιώνοντας λοιπόν τη θεωρία μιας ηφαιστειακής έκρηξης. Επίσης, ένας ακόμα λόγος απόρριψης της συγκεκριμένης τοποθεσίας είναι η βιβλική περιγραφή ότι η Κιβωτός είχε σχήμα κύβου και όχι της κλασικής βάρκας που έχουμε όλοι στο μυαλό. Επίσης αναφέρεται ότι κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από ξύλο και μόνο. Οπότε, η θεωρία ότι η Κιβωτός βρίσκεται στο όρος του Ρουπίναρ φαίνεται να έχει απορριφθεί. Ενώ αρκετές ομάδες ερευνητών έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εντοπίσουν την Κιβωτό όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να μας δώσουν μια 100% επιβεβαιωμένη απάντηση για το πού βρίσκεται. Παρόλο που η βιβλική ιστορία αναφέρει ότι η Κιβωτός είχε ξεβραστεί στα βουνά του Αραράτ, δεν υπάρχει ακόμα καμία εγγύηση ότι τα βουνά εκείνης της εποχής θα είχαν την ίδια μορφή με τα βουνά όπως είναι σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε πάντα για πριν από 5.000 περίπου χρόνια, με τις γεωλογικές μεταβολές όχι μόνο στο συγκεκριμένο μέρος αλλά και σε όλο τον πλανήτη να είναι τεράστιες. Και φτάνουμε στο σημείο που μένει ένα ακόμα ερώτημα. Δεχόμενοι ότι υπήρξε Κιβωτός και ότι κάπου σίγουρα θα προσάραξε μετά τον κατακλυσμό, πιστεύετε ότι θα άφηναν όλη αυτή την ξυλία που εκείνη την εποχή ήταν πολύτιμη και όλα αυτά τα υλικά που είχαν συγκεντρώσει απλά να σαπίσουν? Δεν θα προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν το κάθε τι προκειμένου να ξεκινήσουν μια νέα ζωή, χτίζοντας παραδείγματος χάρη σπίτια και καταλύματα? Άρα, μήπως είναι μάταιο να αναζητούμε κάτι που μπορεί μετά τη χρήση του να τροποποιήθηκε? Το πιο πιθανό είναι ότι αφού η οικογένεια του Νόε εξάντλησε όλους τους πολύτιμους πόρους της Κιβωτού, τα μη χρήσιμα υπολείμματα ξύλου απλά θα αποσυντέθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Πράγμα που σημαίνει ότι ουσιαστικά τα χνάρια της Κιβωτού έχουν χαθεί για πάντα, ή μήπως όχι? Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας! Μια κατακόκκινη λίμνη με ένα μυστήριο κάτω από την επιφάνειά της. Την ακρίβει άραγε? Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Στο σημερινό επεισόδιο εξερευνούμε το σκοτεινό μυστήριο της λίμνης Νέιτρον. Γιατί οι περισσότεροι την αποκαλούν φωνική? Αυτά και ακόμα περισσότερα θα μάθουμε ταξιδεύοντας μέχρι την Τανζανία. Φαντάζομαι πως οι περισσότεροι έχετε ακούσει για τη Μέδουσα, το μυθικό τέρας με τα φίδια για μαλλιά που έκανε τους ανθρώπους σε πέτρα με μόνο μία ματιά. Ναι, ξέρω, μιλάμε για ένα μύθο.
Τι θα σκεφτόσασταν όμως, αν σας έλεγα ότι υπάρχει μια περιοχή τόσο θανατηφόρα που θα μπορούσε πραγματικά να σας μετατρέψει σε πέτρα? Και όμως, μιλάμε για την περιβόητη λίμνη Νέιτρων. Τι είναι αυτό που κάνει τα νερά της τόσο επικίνδυνα? Τι είδους πλάσματα άραγε να κατοικούν εκεί? Και τέλος, θα μπορούσατε να επιζήσετε αν πέφτατε μέσα σε αυτήν? Η λίμνη Νέιτρων είναι μια λίμνη με αλάτι και νάτριο που βρίσκεται στα βόρεια της Τανζανίας, στην περιοχή Αρούσα, στα ανατολικά της Αφρικής. Είναι μια αλμυρή εσωτερική λίμνη χωρίς εκροές, δηλαδή το νερό της δεν συνεχίζει την πορεία του σε κάποιο ποτάμι ή θάλασσα. Συγκεντρώνει όλη αυτή την ποσότητα νερού από εσωτερικές θερμές πηγές, πλούσιες σε ορυκτά και από τις αλμυρές βροχές της ερήμου. Δεν θα λέγαμε ότι είναι μια μικρή λίμνη, αφού το μήκος της είναι 57 χιλιόμετρα και το πλάτος της 22, ανάλογα πάντα και με τη στάθμη του νερού που αναβλύζει και φτάνει ορισμένες περιόδους και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Με τη θερμοκρασία της να κυμαίνεται από 40 έως 60 βαθμούς Κελσίου, σίγουρα μιλάμε για μια καυτή λίμνη. Γιατί είναι όμως τόσο αλμυρή? Η απάντηση είναι απλή. Όταν το νερό εξατμίζεται, τα άλατα παραμένουν, δημιουργώντας τελικά μια λίμνη με υψηλή συγκέντρωση αλατιού. Ωστόσο, αυτό που την καθιστά ιδιαίτερα θανατηφόρα είναι η κοντινή της απόσταση από το ενεργό ηφαίστειο Old Oinio Lenkai, που σημαίνει το βουνό του Θεού στη γλώσσα των Μασάι. Το ηφαίστειο εκτοξεύει ένα σπάνιο είδος λάβας πλούσια σε ανθραγικό νάτριο και κάλιο, που ονομάζεται νατροκαρβονατίτης, που εν συντομία το λέμε νάτρον. Όπως καταλαβαίνετε, από αυτό το συστατικό πήρε και το όνομά της η λίμνη. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω πως ο συνδυασμός του νερού με αυτό το μείγμα ανθραγικού νατρίου και διτανθραγικού νατρίου είναι ένα από τα βασικά συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν κάποτε για την αιγυπτιακή μουμιοποίηση. Με λίγα λόγια, το αλάτι σταματά τη διαδικασία της αποσύνθεσης. Η όλη χημική σύνθεση είναι εξαιρετικά αλκαλική, με τα επίπεδα pH να αγγίζουν το 12, δηλαδή κοντά σε αυτά της αμμονίας. Αν κάποιο πουλί βουτήξει στη λίμνη και δεν καταφέρει να βγει γρήγορα, τότε αυτό ασβεστοποιείται και ακινητοποιείται με ένα σκληρό πέτρινο φλοιό. Το 2013, ο φωτογράφος άγριας πανίδας Nick Brandt ήταν ένας από τους πρώτους που κατέγραψε αυτό το φαινόμενο. Ανακάλυψε πολλά πέτρινα πουλιά και άλλα άτυχα ζώα την περίοδο της ξηρασίας που το νερό είχε υποχωρήσει. Κάπου εδώ όμως ξεκινάει ένα άλλο μυστήριο. Τι είναι αυτό που τραβάει τα ροζ φλαμίγκο σε αυτή τη λίμνη? Και ενώ άλλα είδη ζώων πεθαίνουν, αυτά δεν παθαίνουν τίποτα? Τα τοξικά νερά της λίμνης παρέχουν ένα ασφαλές καταφύγιο από τα αρπακτικά, καθιστώντας την τον τέλειο τόπο συγκέντρωσης φλαμίγκο. Τα πουλιά αυτά ευδοκιμούν σε αλμυρές λίμνες λόγω του σκληρού δέρματος και των φωλιδωτών ποδιών τους που εμποδίζουν τα εγκάβματα. Μπορούν να πίνουν γλυκό νερό από κοντινές πηγές. Αν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μπορούν να φιλτράρουν το αλμυρό νερό της λίμνης με τους ειδικούς αδένες που έχουν στις δερινικές τους κοιλότητες. Επίσης, το δυνατό τους στομάχι τους επιτρέπει να τρέφονται με τα τοξικά φύκια που βρίσκονται σε όλη τη λίμνη. Έτσι λοιπόν, η λίμνη Νέιτρων γίνεται το τέλειο μέρος για να μεγαλώσουν και να προστατέψουν τα μικρά τους. Και αν εντυπωσιαστήκατε με τα ροζ φλαμίγκος που κατοικούν εκεί, τι θα σκεφτόσασταν αν σας έλεγα πως η λίμνη αυτή φιλοξενεί και ψάρια? Και όμως, μιλάμε για δύο είδη της κατηγορίας alkaline τιλάπιας. Το πρώτο είναι το Alcolapia dalalani και το δεύτερο το Alcolapia latilapris, όπως είναι τα επιστημονικά τους ονόματα.
αυτά τα μικροσκοπικά ψάρια ζουν στα πιο ρηχά μέρη της λίμνης και ασφαλώς όχι στα σημεία που η αλατότητα και η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Όλα καλά μέχρι εδώ. Όμως το κόκκινο χρώμα, πώς δημιουργείται άραγε αυτή η κοκκινοπή απόχρωση που προκαλεί δέος σε όσους την βλέπουν? Την περίοδο που η στάθμη του νερού πέφτει, αυξάνεται η αλατότητα του νερού, κάτι που προσελκύει μικροοργανισμούς που αγαπούν αυτή την κατάσταση. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα κυανοβακτήρια, τα οποία διαθέτουν μια κόκκινη ουσία που χρησιμοποιείται για τη φωτοσύνθεσή τους. Αυτή η κόκκινη χρωστική ουσία είναι υπεύθυνη για το κόκκινο χρωματισμό της λίμνης και τον αντίστοιχο πορτοκαλί στα πιο ρηχά της μέρη. Επίσης, η κρούστα αλατιού στην επιφάνεια παίρνει συχνά μια κόκκινη ή ροζ απόχρωση από αυτά τα βακτήρια. Φαντάζομαι πολλοί από εσάς θα με ρωτούσατε τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος αν βρεθεί σε αυτή τη λίμνη. Δείτε λοιπόν το παρακάτω. Όπως προανέφερα, το νερό της λίμνης Νέιτρον μπορεί να φτάσει τους 60 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά ζεστό λοιπόν για να σας προκαλέσει εγκάβματα τρίτου βαθμού σε 5 δευτερόλεπτα ή και λιγότερο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Με την υψηλή συγκέντρωση αλατιού του νερού θα αφυδατωθείτε γρήγορα και ασφαλώς όπου υπάρχουν πληγές στο σώμα σας ο πόνος θα γίνει αφόρητος. Πόσο μάλλον αν τολμήσετε να κάνετε βουτιά. Τότε τα μάτια σας θα αρχίζουν να τσούζουν φρικτά και ίσως να σας τυφλώσει μόνιμα. Όλα τα παραπάνω λοιπόν δικαιολογούν τον τίτλο της φωνικής λίμνης. Εσείς άραγε, θα τολμούσατε να μπείτε σε αυτή? Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώς ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας! Φαντάσματα. Ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σας θέμα. Δεν σας κρύβω όμως ότι είναι και το δικό μου. Τι περιμένουμε λοιπόν? Αρχίζουμε? Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώς ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Εμφανίσεις φαντασμάτων που θα κάνουν τις τρίχες σας να σηκωθούν. Τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο, δεν το γνωρίζω. Εγώ απλά θα σας το παρουσιάσω χωρίς να θέλω να σας πείσω για κάτι. Ξεκινάμε λοιπόν με το κορίτσι με τα λευκά. Όσα βλέπουμε στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνονται φυσιολογικά. Όμως μη γελιέστε, υπάρχει κάτι πολύ μυστηριώδες. Δείτε αν μπορείτε να το εντοπίσετε. Ένας χρήστης του TikTok μοιράζεται αυτό το μυστηριώδες βίντεο μαζί μας. Μήπως το είδατε? Υπάρχει ένα παράξενο κορίτσι ντυμένο στα λευκά που κρύβεται εκεί κάπου στα αριστερά της οθόνης. Αν και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι απλώς μία περίεργη κάτοικος της περιοχής που έχει έρθει για να δει τι συμβαίνει, φαίνεται εξαιρετικά παράξενη. Στέκεται επίσης ακίνητη. Εγώ δεν είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς είναι αυτό. Θα μπορούσε να είναι μία εμφάνιση φαντάσματος, αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος 100%. Είμαι σίγουρος όμως ότι είναι πολύ ανατριχιαστική. Το τελικό συμπέρασμα είναι δικό σας. Ο δικός σας χώρος εργασίας μήπως είναι στοιχειωμένος?
Σας ρωτάω γιατί ο χώρος εργασίας του χρήστη του Reddit που μας παραχωρεί το επόμενο βίντεο είναι. Παρακολουθήστε λοιπόν τη φιγούρα που περπατά από τα δεξιά. Το είδατε? Η φιγούρα που εμφανίζεται είναι ημιδιαφανής και μοιάζει σχεδόν με αντανάκλαση. Αλλά πώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο? Ο κάτοχος του βίντεο λέει ότι αυτό συμβαίνει κάθε μέρα στις 3:45 το πρωί. Από την άλλη, ορισμένοι στα σχόλια του βίντεο στην πλατφόρμα Reddit λένε ότι ο χρήστης χρησιμοποίησε ένα πρόγραμμα για να δημιουργήσει αυτό το εφέ, ενώ άλλοι δηλώνουν πως φοβήθηκαν πραγματικά πάρα πολύ. Αν όντως είναι ψεύτικο, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να του δώσουμε κάποια εύσημα για αυτή του την προσπάθεια. Με βάση τις θεωρίες του παραφυσικού, τα παλιά μέρη με μεγάλη και σημαντική ιστορία συνήθως φιλοξενούν κάποια οντότητα ή φάντασμα, αν θέλετε. Ένας YouTuber λοιπόν δημοσίευσε αυτό το ενδιαφέρον βίντεο με κάτι που μοιάζει με παλιό πέτρινο κάστρο. Παρακολουθήστε προσεκτικά στο σημείο του διαδρόμου. Το είδατε? Παρακολουθήστε ξανά προσεκτικά. Η ανομαλία στην αίθουσα μοιάζει με ένα σύντομο φως που διαπερνά τις σκιές. Αλλά χωρίς καμία πληροφορία σχετικά με το ποιος άλλος ήταν σε αυτό το κτίριο εκείνη τη στιγμή ή εάν υπάρχει παράθυρο στον απέναντι τοίχο, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα. Εσείς? Το επόμενο βίντεο είχε γίνει viral στην ασιατική κοινότητα του παραφυσικού, προκαλώντας τον τρόμο σε πολλούς που το παρακολούθησαν. Στο κλιπ λοιπόν αυτό, παρακολουθούμε μια κοπέλα να βρίσκεται στις σκάλες ενός κτηρίου, όταν τη συμβαίνει το παρακάτω. Σίγουρα αυτό που την κυνηγάει δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Το βίντεο αυτό παρουσιάστηκε αρχικά σε έναν τηλεοπτικό σταθμό της Σιγκαπούρης στα πλαίσια της εκπομπής True Horror Stories POV. Τι είναι αυτή η φιγούρα και τι θέλει από αυτό το άτομο? Και τώρα κάτι που δεν προσέξαμε, αλλά το επισήμανε ένας χρήστης του YouTube στα σχόλια. Κατά τη διάρκεια που η κοπέλα είναι στο ασανσέρ και καθώς ανεβαίνει στον τέταρτο όροφο, εμφανίζεται μία φιγούρα. Το είδατε? Στη Σιγκαπούρη και άλλες ασιατικές χώρες υπάρχει μία προκατάληψη για τον αριθμό 4, αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Δύσης για τον αριθμό 13. Ολοκληρώνοντας αυτό το βίντεο, να αναφέρουμε ότι όλο αυτό που παρακολουθήσαμε είναι μία αναπαράσταση που σύμφωνα με την αρχική πηγή βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Αν αυτό είναι πράγματι κάτι που βίωσε κάποιος, εκπλήσωμαι που έζησε για να το διηγηθεί. Το επόμενο βίντεο προέρχεται από τον χρήστη του YouTube, Donnie Drunkard, ο οποίος υποστηρίζει ότι στοιχιώνεται από επιθετικούς δαίμονες. It's just been a wicked thunderstorm type day, but
Last night when the lightning started, I woke up and I wasn't from Terry. Ξεκίνησε με ασυνήθιστες γρατζουνιές μέσα στη νύχτα. I don't know. Και ασφαλώς δεν λείπει και το αντίστοιχο συνέστημα φόβου. So there's been a lot of that and a lot of Στη συνέχεια, βλέποντας το βίντεο, ίσως χρειαστεί να ανοίξετε λίγο την ένταση για να ακούσετε μερικές από τις ηχητικές καταγραφές του καθώς μιλάει. I guess chatter. Some good, some good, some good, some bad, and I just don't know how to describe it. There's been times where like I feel like somebody's right behind me right now. Ακούγεται μια κραυγή, ένα χτύπημα και μετά αυτό που ακούγεται είναι σαν το κλάμα μιας γυναίκας. Oh, somebody heard something. Από πού άραγε έρχονται αυτοί οι μυστηριώδεις ήχοι? I heard that. Μήπως αυτό που τους δημιουργεί είναι το ίδιο με αυτό που έκανε τις γρατζουνιές στο χέρι του Ντόνι. A scream. I heard a knock. I just heard a knock. I don't know. It's just just creepy. If that makes any sense. Να αναφέρουμε εδώ ότι ο χρήστης ζει σε μια πολύ ήσυχη γειτονιά χωρίς πολύ φασαρία. Αυτό που μας αφήνει να καταλάβουμε είναι ότι κάτι σκοτεινό ζει στο σπίτι μαζί του. Ας περάσουμε τώρα σε μια πολύ ιδιαίτερη και μυστηριώδη καταγραφή που έγινε μέσα σε ένα δάσος. Η ομάδα από το κανάλι του YouTube, Crazy About Fishing and Cooking, είχαν βγει για ψάρεμα και μαγείρεμα όταν εντόπισαν κάτι ανατριχιαστικό στο δάσος. Παρακολουθήστε ανάμεσα στα δέντρα. Το είδατε? Ασφαλώς και είναι δύσκολο να πει κανείς τι ακριβώς ήταν αυτό, μιας και το μέρος ήταν πολύ σκοτεινό και δύσκολο να διακρίνεις λεπτομέρειες. Αλλά μοιάζει σαν ένα πλάσμα που αλλάζει σχήμα. Θα μπορούσε ασφαλώς από αυτή την απόσταση να πει κανείς ότι είναι και ένα ζώο. Εσείς άραγε, τι πιστεύετε ότι είναι? Η ενασχόληση με τις σκοτεινές τέχνες έχει και τις συνέπειές της. Στο παρακάτω τρομακτικό βίντεο θα παρακολουθήσουμε τις εμπειρίες μιας ομάδας κοριτσιών με το γνωστό πίνακα Ouija. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο πίνακας αυτός ονομάζεται και πίνακας των πνευμάτων. Θα πρέπει να σας τονίσω εδώ ότι δεν είναι όλα διασκέδαση και παιχνίδι. Μετά από ένα διάστημα που ο πίνακας δεν ανταποκρινόταν, τα κορίτσια αποφάσισαν να τα παρατήσουν. Μέχρι που συνέβη αυτό. Δείτε. Ο δείκτης του πίνακα αρχίζει να κινείται μόνος του. Μόνο ένα από τα κορίτσια έχει το χέρι πάνω του και αυτό μάλιστα μετά από λίγο το αφήνει. Τότε ο δείκτης σχηματίζει το όνομα John. Oh.
Παρακολουθώντας όλο το βίντεο, πρέπει να σας ενημερώσω ότι το πνεύμα που επικοινωνούσε τους είπε την ηλικία του, αλλά και τον τρόπο που πέθανε, συλλαβίζοντας τη λέξη gun, δηλαδή όπλο. Πιστεύοντας ότι όλο αυτό είναι μία φάρσα, ένα από τα κορίτσια το ρωτά το εξής. Tell it to say something then. Say... Holy crap! Μετά την πτώση του αντικειμένου που ακούσατε, το πνεύμα αρχίζει να σχηματίζει τη λέξη boo. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό το βίντεο, ούτε προσπαθώ να σας πείσω για κάτι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για ένα απίστευτα ενεργό και επικοινωνιακό πνεύμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αν δεν ψάχνετε για μπελάδες, καλό είναι να μην παίζετε με τον πίνακα Ouija, γιατί τα πράγματα μπορεί να βγουν εκτός ελέγχου. Yeah, I doubt it could actually hurt us. Like, there's no way that it could legitimately hurt us. Έχετε ακούσει για την κυρία με τα λευκά, σωστά? Τι θα λέγατε τώρα να πούμε για την κυρία με τα μαύρα? Ενώ η ομάδα του YouTube, Terror al Extremo, εξερευνά ένα εγκαταλελειμμένο μέρος, έρχεται αντιμέτωπη με κάτι πολύ μυστηριώδες και τρομακτικό. Δείτε κι εσείς τι κατέγραψαν. Ήρα. Hey. ¿Qué pasó? ¿Viste? Την εντόπισαν ξανά, κρυμμένη σε μία γωνία. Sí, nos está viendo alguien. Buenas noches. Oiga. Αλλά τελικά, μετά από λίγο εξαφανίζεται. Usted vive aquí? Συνεχίζουν να εξερευνούν το εγκαταλελειμμένο μέρος και φαίνεται σαν να τους ακολουθεί. Μετά εμφανίζεται και πάλι. Αλλά και πάλι εξαφανίζεται γρήγορα. Μόνο και μόνο για να τους τρομάξει, τους πετάει διάφορες πέτρες. Το παιχνίδι του κρεφτού συνεχίζεται. Μέχρι να κορυφωθεί. Σε αυτό. Ποια είναι αυτή η νύφη του διαβόλου? Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια εξήγηση για όλο αυτό. Το μόνο που θα έλεγα ήταν σίγουρα η ομάδα να απομακρυνόταν από εκεί το συντομότερο δυνατό. Η Κάθη και το σπίτι της στοιχιώνεται από ένα ταραχοποιό πνεύμα. Τα γνωστά poltergeist. Τι λέτε, να δούμε το βίντεο? Πριν περάσουμε στο επόμενο βίντεο και δούμε για το σπίτι της Κάθη, δείτε τι συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η Κάθη και το σπίτι της στοιχιώνεται από ένα ταραχοποιό πνεύμα. Τα γνωστά poltergeist. Τι λέτε, να δούμε το βίντεο? Τι έγινε? Το Mr. Place Project. Με την Κάθη και τα poltergeist. Καλά, πάτα μία το κουμπί να σβήσει. Λίγο πριν ανάψει ο φωτεινός πίνακας, ακούγεται κάτι σαλμού γκριτό
και αμέσως μετά δύο επαναλαμβανόμενοι χτύποι. Τι λέτε, να δούμε το βίντεο. Τι λέτε, τι λέτε, τι λέτε, να δούμε το βίντεο. Τώρα όμως ας συνεχίσουμε το επεισόδιό μας και ας δούμε τι συμβαίνει στο σπίτι της Κάθη. It's okay, honey. You heard it though, right? Αυτό δεν είναι το μόνο τρομακτικό περιστατικό στο σπίτι της. Παρακολουθήστε μία σειρά από παραφυσικές δραστηριότητες που συμβαίνουν την ίδια στιγμή. And what is that? Oh hey, my στο κανάλι της Κάθη στο YouTube, Paranormal Nightmares, μοιράζεται μαζί μας ένα βίντεο που είναι τραβηγμένο στην κουζίνα της. Μας ενημερώνει ότι εκείνη τη στιγμή η ίδια βρισκόταν στο υπόγειο για να πλύνει τα ρούχα και όταν επέστρεψε στον επάνω όροφο, δύο ντουλάπια ήταν ανοιχτά και ένα διακοσμητικό κουνιόταν. Έλεγξε τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας και αυτό ήταν που βρήκε. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για εμένα πρόκειται για μια ξεκάθαρη περίπτωση δραστηριότητας poltergeist. Το καλό είναι ότι δεν προκαλεί ακόμα καταστροφές, όπως συνηθίζουν να κάνουν. Το τι υπάρχει και το τι γίνεται μέσα στα εγκαταλελειμμένα νοσοκομεία σας το έχω ξαναπεί. Άλλωστε, σε προηγούμενη σεζόν είχαμε δύο ολόκληρα επεισόδια αφιερωμένα σε αυτά. Δείτε όμως και το παρακάτω. Η ομάδα Ghost Dimension ερεύνησε το νοσοκομείο Newsham Park και σίγουρα δεν έφυγε με άδεια τα χέρια. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο ήταν αρχικά ένα ορφανοτροφείο στο Λίβερπουλ, το οποίο μετατράπηκε σε νοσοκομείο. Χρονολογείται από τη Βικτοριανή εποχή. Η ψυχιατρική πτέρυγα, αλλά και άλλα δωμάτια, όπως ο διάδρομος των άτακτων αγοριών, όπως συνήθιζαν να το λένε, φημολογείται ότι είναι γεμάτα με παραφυσικές δραστηριότητες. Η ομάδα παθανάτησε μία από αυτές τις στιγμές στην κάμερα. Αφού ζήτησαν από τα πνεύματα να κάνουν έναν ήχο, αυτά ανταποκρίθηκαν. Και αμέσως μετά βλέπουν και κίνηση. What the fuck was that? Oh. Oh my God! Αν και δεν ακούγεται έντονα ο ήχος, πέρα από την ανάσα ενός μέλους από την ομάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτι ήταν στο δωμάτιο μαζί τους. Πιθανότατα να ήταν ένα από εκείνα τα άτακτα αγόρια από τα οποία ονομάστηκε ένας ολόκληρος διάδρομος. Oh. Oh my God! Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας! Όλα ξεκίνησαν στις 5 Μαρτίου του 2003, όταν ο μικρός Κόλτον μπαίνει στο χειρουργείο και ξεκινά το πιο περίεργο ταξίδι της ζωής του. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Μεταφερόμαστε στην Νεμπράσκα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να μάθουμε για το όραμα της επιθανάτιας εμπειρίας ενός 4χρονου παιδιού. Ένα γεγονός που είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό από όλους. Η υπερβατική εμπειρία του μικρού
Golden Bourpeau, που υποστηρίζει ότι πήγε στον Παράδεισο, έγινε ταινία με τίτλο Heaven is for Real, δηλαδή Ο Παράδεισος είναι αληθινός. Ένα έργο που σάρωσε στο αμερικανικό box office το 2014 και προκάλεσε τεράστιες συζητήσεις. Θέμα της ταινίας, ο μικρός Colton που ακροβατεί μεταξύ ζωής και θανάτου. Προς έκπληξη των γονιών του, ο τετράχρονος ισχυρίζεται ότι επισκέφτηκε τον Παράδεισο και εξιστορεί με απίστευτες λεπτομέρειες το απίθανο ταξίδι του. Μάλιστα, θυμάται γεγονότα που συνέβησαν πριν τη γέννησή του. Γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει υπό κανονικές συνθήκες έως και σήμερα. Η καρδιά τους έχει σταματήσει να χτυπά, αλλά ο εγκέφαλός τους λειτουργεί και μετά τον θάνατο. Ο νεκρός καταλαβαίνει ότι πέθανε, λένε σήμερα οι επιστήμονες. Η εμπειρία του Colton αποτυπώθηκε πρώτα στο χαρτί και το βιβλίο με ακριβώς τον ίδιο τίτλο που έγινε best-seller και ξεστορεί την αληθινή ιστορία του πατέρα του σε μια μικρή πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών που προσπαθεί να βρει το θάρρος και τη βεβαιότητα να μοιραστεί με τον κόσμο την ασυνήθιστη εμπειρία που άλλαξε τη ζωή της οικογένειας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Colton ήταν 4 ετών και έπαθε περιτονίτιδα. Το παιδί χειρουργήθηκε και οι γιατροί έκαναν λόγο για ένα πραγματικό θαύμα. 4 μήνες μετά το μικρό αγόρι άρχισε να αφηγείται μια απίστευτη ιστορία στους γονείς του. Έλεγε ότι πήγε στον Παράδεισο και συνάντησε τον Ιησού. Μάλιστα, τόνιζε ότι την περισσότερη ώρα που βρισκόταν εκεί την πέρασε μαζί του. Ανέφερε πως στην αρχή ήταν ταραγμένος και πως ο Ιησούς προσπάθησε να τον ηρεμήσει όπως και οι άγγελοι που ήταν τριγύρω, οι οποίοι τραγουδούσαν το αγαπημένο του τραγούδι. And that's where I got to see heaven. No, Jesus and some angels came and flew me up to heaven. I knew that the first person I saw was Jesus. He was wearing white robes with a purple sash. And he just came down nicely and gracefully. When I was in the throne room of God to start with, so I got to see what that looked like. I was upset because I didn't know what was happening. What God did is he used people or things that I liked to calm me down. From there on, I felt better. I knew that I was leaving heaven because Jesus came to me and said, Colton, you need to go back. Even though I didn't want to go back, he said that he was answering my dad's prayer. I learned that heaven is for real and you're gonna like it. Μετά το δύσκολο χειρουργείο της οξείας κολικοειδίτιδας, οι γονείς άρχισαν να υποπτεύονται πως κάτι εκπληκτικό του συνέβη, αφού έβλεπαν σημάδια αλλαγής στο γιο τους. Πίστεψαν αρχικά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ο Colton τους είπε ότι θα έπρεπε να πληρώσουν τον χειρουργό και όχι το νοσοκομείο, γιατί ο Ιησούς τον χρησιμοποίησε προκειμένου να τον σώσει. Οι γονείς θορυβήθηκαν ακόμα περισσότερο όταν ο Colton τους μίλησε με κάθε λεπτομέρεια για το τι έγινε μέσα στο χειρουργείο. Αργότερα, και ενώ βρισκόταν σε μια κηδεία, ο μικρός άρχισε να φωνάζει ότι ο νεκρός δεν πρέπει να πάει στον Παράδεισο αν δεν έχει στην καρδιά του τον Χριστό. Μία άλλη μέρα οι δικοί του τον μάλωσαν γιατί δεν μοιραζόταν τα παιχνίδια του με άλλα παιδιά και ο μικρός ζήτησε συγγνώμη γιατί θυμήθηκε πως ο Χριστός του είχε πει να είναι καλό παιδί. Έλεγε πως είδε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την Παναγία. Κάπου είδε και τον Σατανά, αλλά δεν μπορούσε να τον περιγράψει γιατί του προκαλούσε αναστάτωση. Όπως είπε, όλοι πετούσαν τριγύρω του εκτός από τον Ιησού, που ανεβοκατέβαινε κατακόρυφα. Υπήρχαν δέντρα, ζώα και πολλοί άνθρωποι σε παιδική ηλικία. Έτσι ήταν ο Παράδεισος ισχυρίστηκε. Heaven feels like home. Yeah. I mean, we were made to be there with God, so it's just amazing the first time you get to be there. Yes, there were a bunch of plant life, there was water, there were people, and there were animals in heaven. Όπως διηγήθηκε στον πατέρα του, βγήκε από το σώμα του και είδε τη μητέρα του να κλαίει,
και εκείνον να τα βάζει με το Θεό. Ο μικρός γνώριζε όλος περιέργως ότι οι γονείς του, Τοντ και Σόνια, βρίσκονταν σε διαφορετικά δωμάτια όταν αυτός ήταν στο χειρουργείο. When I started to rise out of my body and I could see my body and then my parents in separate rooms, I was scared out of my mind. I didn't know what was happening. But I was sitting on Jesus's lap and he had the angels sing to me to calm me down. Το παιδί επίσης είπε ότι το αγκάλιασε ο παππούς του στον παράδεισο, ένας άνθρωπος που είχε πεθάνει 30 χρόνια πριν τη γέννησή του. Έχει 2 ακόμα αδέλφια και άρχισε να μιλάει για μία ακόμα αδελφή που γνώρισε στον παράδεισο. Προφανώς ήταν το παιδί που είχε αποβάλει η μητέρα του. A figure came up and he was Pop. He asked me, "Are you Todd's son?" I said, "Yes." He said that he was his grandpa, so that's where I met him. She looked like Cassie, but she had brown hair. And first time when she saw me, she just came up and hugged me. I spent most of my time in heaven with Jesus. At the time, he was with me a lot, but if I wasn't with him, I was with my great-grandpa and my sister. Mommy? Yes, Colton? Did you know I have a sister? Yes, Colton, of course I know you have a sister. I didn't know. You didn't know that Cassie's your sister? No, I have two sisters. Επίσης, διηγήθηκε ότι ο Ιησούς είχε πληγές στα χέρια και τα πόδια από καρφιά. Το βιβλίο με την εμπειρία του μεταφράστηκε σε 39 γλώσσες και έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Στο ερώτημα αν όλοι μπαίνουν στον παράδεισο, ο Κόλτον απαντά αρνητικά, αφού είδε αγγέλους με σπαθιά να φυλάνε τις πύλες του. Η ιστορία του μικρού Κόλτον το 2003 είχε απασχολήσει πολύ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και έτσι, έπειτα από μερικά χρόνια το Hollywood, αποφάσισε να τη μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Ο σκηνοθέτης δεν επηρεάστηκε από το ερώτημα αν υπάρχει πραγματικά παράδεισος ή όχι, ούτε αναρωτήθηκε πως μοιάζει. Αντιθέτως, σου δίνει μια καθαρή άποψη της ιστορίας που πέρασε αυτή η οικογένεια, ακολουθώντας πιστά το βιβλίο. Η ταινία παραμένει πιστή λοιπόν στο βιβλίο, αλλά παράλληλα έχει και τη δική της κινηματογραφική διάσταση. How old are you today? Me. And what is your name? And where do you live? In Nebraska. Who's your mommy? Sonia. Who's your daddy? Daddy, Coco. Who's your sister? Cassie. Σήμερα, ο Κόλτον ενήλικας πια ζει στο Κολοράντο και σπουδάζει ηλεκτρολογία χωρίς όμως να έχει ξεχάσει τι του έχει συμβεί και ασφαλώς δεν αρνείται ποτέ να διηγηθεί την ιστορία του σε όποιον του το ζητήσει. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!